Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα είναι θετικό το αποτέλεσμα. Αντλήσαμε δύναμη από το λαό και θα την επιστρέψουμε στο λαό. Είναι ιστορικέ στιγμές για την Κρήτη, διότι μετά από πολλέ δεκαετίε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα εκλέγει δύο βουλευτέ. Στο Ηράκλειο, επανεκλογή του κομμουνιστή βουλευτή, ω αποτέλεσμα μια επίπονη, σκληρή, όρημη και αποτελεσματική δουλειά του ΚΚΕ. Και Νέα έδρα στο ομοχανίων που δείχνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί στην Κρήτη να δουλέψει ακόμα πιο αποτελεσματικά, σε βάθος και οι δεύτερες εκλογές να στεφτούν με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτές οι εκλογές α, ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη. Προφανώς είναι αποτέλεσμα της ε, ε, πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ε, και που πλήρωσε φυσικά το τίμημα, αποτέλεσμα των επιλογών του, της πολιτικής του, που άλλα μπορεί να λέει το πρωί και άλλα το βράδυ, άλλα να λέει το ένα και άλλα να λέει το άλλο. Και νομίζω ότι ειδικά οι τελευταίες μέρες με τις δηλώσεις Κατρούγκαλου για την αύξηση ασφαλιστικών εισφορών στους επαγγελματίες αλλά και οι επιθέσεις φιλίας για τα ορφανά της χρυσή αυγή έπαιξαν καταλητικό ρόλο. Αλλά όχι μόνο αυτό, το γεγονός ότι εδώ και τέσσερα χρόνια στήριξε το 50% των νομοσχεδίων, δηλαδή αντιλαϊκές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, έφερε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία καλπάζοντας το άλογο. Άρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να σταθεί απέναντί τη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλούμε λοιπόν το λαό και ειδικά τον κάθε αριστερό προοδευτικό ριζοσπάστη άνθρωπο, ακόμα και αν δεν ψήφισε σε αυτή τη φάση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, αλλά πέρασε από το μυαλό του να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει, αλλά δεν το έκανε, τον καλούμε σε αυτέ τι δεύτερε εκλογέ να έρθει να ρίξει το, το ψηφοδέλτιο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, να επιστρέψει στο σπίτι του, στη βάση του, να διατηρήσουμε τι 26 έδρε πανελλαδικά και τι δύο εδώ στην Κρήτη, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι σκληρή και αδυσόπιτη. Έρχεται αρμαγεδόνας Αρμαγεδόνα αντιλαϊκών μέτρων. Το γεγονό ότι η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που τη δίνεται η δυνατότητα με τι διερευνητικέ εντολέ να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ε, ω αποτέλεσμα φυσικά της, του, του κοινού προγράμματο και τη κοινή του στάση. Το Πασόκ, μην ξεχνάμε ότι ψήφισε το 70% των νομοσχέδιων τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, υπάρχει αντικειμενικά το έδαφο. Δεν το επιλέγει η Νέα Δημοκρατία, ούτε φυσικά το Πασόκ για τους δικούς του δικού του λόγου, ε, ακριβώ γιατί θέλει να πάει σε δεύτερε εκλογέ, προκειμένου να πάρει μια ισχυρή αυτοδύναμη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή για να μπορεί ανεμπόδιστα να περάσει ένα σύνολο αντιλαϊκών μέτρων, τα προαπαιτούμενα, τα 450 προαπαιτούμενα που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψη, καθώ επίση και η Συμφωνία του Αιγαίου, τι πρέσπες του Αιγαίου που πιέζουν οι Αμερικανοί προκειμένου να λύσουν τα χέρια τους για να αλωνίζουν ακόμα περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή. Η Λαϊκή Βουλή εκφράστηκε στις πρώτες εκλογές, σε αυτές που είχαμε χθες. Οι άλλες εκλογές είναι εκλογές κλοπή της λαϊκής ψήφου και των βουλευτών των υπολείπων κομμάτων. Άρα λοιπόν ο λαός αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη, να μην δώσει στη Νέα Δημοκρατία μια δεύτερη ευκαιρία να αλωνίζει στην κυριολεξία την τετραετία που θα μπει και να ισχυροποιήσει τόσο και σε τέτοιο βαθμό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να μπορεί να είναι εκείνη η αποτρε... και αποτρεπτική η ανατρεπτική δύναμη Απέναντι στον Αρμαγεδόνα των Μέτρων, αλλά και ω μια δύναμη προοπτική για το μέλλον, για το λαό και την νεολαία.